10 Μαΐου 1944. Λοιπόν. Ο 19χρονος Νίκος Γλέζος οδηγείται σε εκτέλεση όπως θα πήγε τον ελληνικό λαό. Το Μάιο του 12, ο Μανώλης Γλέζος, ο αδερφός του, δείχνει σε μια ομάδα κινηματογραφιστών τη φόδρα από το πηλίκιο που άφησε ο αδερφός του, εξηγώντας πρόταση προς πρόταση το σημείωμα. Λοιπόν, θα το δούμε πρώτα μορφολογικά και μετά θα το δούμε ουσιαστικά. Αυτή είναι η φόδρα του σκούφου του που φορούσε. Φορισμός the cloth of the cap. Εδώ έχει σβήσει κάτι. It's deleted something. Πολλοί μου λένε ότι με την τεχνολογία μπορούμε να μάθουμε τι γράφει. People say that with technology we can find out that it was written that. Εγώ λέω δεν θέλω. He says he doesn't want. Αφού ο αδερφός μου το έσβησε, σέβομαι την βούλησή του. Αλλά φαίνεται τι ήθελε να γράψει από το γεγονός ότι αν μελετήσουμε καλά το μέγεθος των γραμμάτων της πρώτης σαράδας και το μέγεθος των γραμμάτων της τρίτης είναι το ίδιο. Ενώ αυτό διαφέρει. But if we study the first line, the size of the letters in the first line and the third line is the same. But in the second it's different. So we can say maybe what you wanted to write. Και ας δούμε το περιεχόμενο που λέει «Σας φιλώ, αγαπητή μητέρα, σας φιλώ», χαιρεσμούς που είναι από τη συγκίνηση, δεν έχει βάλει το «τι». Φαίνεται ότι είναι η τελευταία του φράση αυτή, λέει, αυτό που έγραψε δεν το άρεσε και το βάλε εκεί, διορθωμένο. If you see the content, because he hasn't written the last word correctly because he was emotional, he can guess that this was his last phrase. He didn't like it when he wrote it there, and he put it there. Okay. Αλλά η ουσία είναι τούτη, οι δύο τελευταίες φράσεις. Λέει, σήμερα πάω για εκτέλεση. Λέει, δεν λέει με πάνε. Για προσέξτε. So he says, dear mother, today I'm going to be executed. He doesn't say they are taking me. Εγώ πάω, γιατί εγώ θέλω. For the Greek people. Για προσέξτε όμως, το λαό είναι με κεφαλαία. But the people is in capital letters. Και το L είναι μόνο L, ένα μικρό L. And the Greek is small and not the full. Δηλαδή μπορούσε να λέει για το γερμανικό λαό, για τον ολλανδικό λαό. So he could have said for the German people, for the Dutch people, for any people. But the people is in capital letters. 19χρονο ήταν. He was 19. Και όλο το νόημα είναι όλων των Ελλήνων εκείνης εποχής. And the whole meaning is the meaning of the whole people of Greece of the time. They were all feeling the same. Εδώ έχω πολλά μηνύματα, αυτό είναι άλλο. There are other messages there. Δεν ήταν του αδειού μου, του αδερφού μου. Not of his brother, it's from some other person. Και who άλλα μηνύματα μέσα. And others inside, many messages. Είναι όλη η τραγωδία του ελληνικού λαού εδώ. The whole tragedy of the Greek people is there. 70 χρόνια μετά, σε μια Αθήνα ανεπίσημης κατοχής, που γίνεται φρούριο κλειστό για να υποδεχτεί την καγκελάριο Μέρκελ, καλούμαστε εμείς να αποφασίσουμε αν τα σημειώματα αυτά και οι πράξεις αυτοθυσίας χάνουν ή πολλαπλασιάζουν τη σημασία τους.